Χαιρετίζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτό το βραδινό που είμαι ανάμεσά σας και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό για την Εκκλησία Του, για τα αδέρφια μου όλα που ο Κύριος τα έσωσε όπως έσωσε και εμένα, και όλοι μαζί έχουμε οικοδομήσει ένα πνευματικό οικοδόμημα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και έχουμε όλοι μας μια... Είμαστε όλοι μας μια ζωντανή ομολογία για το πόσο ζωντανός είναι ο Θεός και πόσο δυνατός είναι ο Θεός όταν ο άνθρωπος θελήσει πραγματικά να ακολουθήσει και να δοκιμάσει την αγάπη και τη δύναμη του Πατέρα Θεού. Έτσι κι εγώ θα ομολογήσω σήμερα αυτή την όμορφη ιστορία που συνέβη στη ζωή μου. Γεννήθηκα το 1972 στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, σε μια οικογένεια που δεν ήταν πάρα πολύ κοντά στον Κύριο, μπορώ να πω. Όπως όλες οι περισσότερες μάλλον οικογένειες, πηγαίναμε στην εκκλησία, την κρατεούσα εδώ στην Ελλάδα, την Ορθόδοξη, 2 ή 3 φορές το χρόνο. Για να δώσουμε ίσως το παρόν ή για να... Πάντως όχι για να δοξάσουμε το Θεό, σίγουρα. Η ζωή μας μέσα στο σπίτι αυτό, σαν παιδί που ήμουνα, είχε πολύ ταραχή, γιατί οι γονείς μου δοκιμαζόντουσαν πάρα πολύ από την ασυμφωνία που είχαν μεταξύ τους, δεν μπορούσαν να συγκάμουνε, είχαν πολλές διαφορές. Και εμείς σαν παιδιά, έχω μια αδερφή 1 χρόνο μικρότερη μου και έναν αδερφό αρκετά μικρότερό μου, 10 χρόνια. Ήμασταν οι θεατές αυτού του και οι αποδέκτες αυτού του σκηνικού, αυτής της κακής κατάστασης μέσα στο σπίτι, που μας δημιουργούσε, εμένα προσωπικά μου δημιουργούσε μεγάλη θλίψη. Και θυμάμαι σαν παιδί είχα μεγάλη στεναχώρια στην καρδιά μου για αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν μια καθημερινή κατάσταση που τράβηξε όλα τα χρόνια, πολλά χρόνια. Οι γονείς μου τελικά χωρίσανε όταν εγώ ήμουν 27 χρονών. Και θυμάμαι τον εαυτό μου ότι μου άρεσε να απομονώνομαι, για να ένιωθα ότι έτσι προστατεύομαι από όλο αυτό το κακό. Και θυμάμαι ότι τα χρόνια μετά, τα 10 χρόνια, πάνω από 10 χρονών, ήμουνα πάρα πολύ μόνος μου και είχα πάρα πολύ θλίψη μέσα στην καρδιά μου. Και έλεγα ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, δεν ήθελα να τα παιδιά τα δικά μου να περάσουν ή να υπάρχει πιθανότητα να περάσουν τέτοια στεναχώρια. Μεγαλώνοντας, ακολούθησα το επάγγελμα του πατέρα μου, έγινα κομμωτής. Γρήγορα άνοιξα ένα δικό μου κατάστημα που μετά από λίγα χρόνια άνοιξα ένα ακόμα πιο μεγάλο, και το 2000 βρέθηκα με ένα μεγάλο κατάστημα στο Μαρούσι με 5-6 άτομα προσωπικό, θυμάμαι. Είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Αλλά είχα φύγει από το σπίτι, βέβαια. 27 χρονών, όταν χωρίσανε οι γονείς μου, εγώ έφυγα από το σπίτι, νίκιασα δικό μου σπίτι, είχα τη δυνατότητα αυτή, και από τότε έμενα μόνος μου. Και μετά το 2000 που βρέθηκα στο Μαρούσι με η δουλειά αυτή, τα οικονομικά μου έτσι αυξηθήκανε πολύ και βρέθηκα να κερδίζω κάποια καλά χρήματα, και αμέσως έτσι άρχισα να κάνω μια ζωή
αρκετά μέσα στην αμαρτία. Δεν είχα επαφές με, και δεν μου αρέσανε οι ουσίες, τα ναρκωτικά και αυτά, ούτε το αλκοόλ, αλλά μου άρεσε, ήμουνα ένας άνθρωπος που αγαπούσα το άλλο φύλο και μου άρεσε να, και έτσι είχα μεγαλώσει, γιατί και ο πατέρας μου ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και ασχολιόμουν πάρα πολύ πάνω σε αυτό το πράγμα και γενικά με τα πράγματα του κόσμου αυτού, με αυτοκίνητα, έτρεχα σε αγώνες αυτοκινήτων, μου άρεσαν η θάλασσα, τα σκάφη. Ο πατέρας μου και από μικρό παιδί πάντοτε είχαμε κάποιο σκάφος που κάναμε τις διακοπές μας και έτσι είχα μάθει κι εγώ και μου άρεσε αυτή η ζωή. Και νόμιζα ότι η ζωή είναι να κερδίζεις, να είσαι ένας άνθρωπος καταξιωμένος επαγγελματικά, να κερδίζεις καλά χρήματα, να είσαι αποδεκτός από όλους και να έχεις έτσι επιτυχίες. Αυτό ήταν το πρότυπο της ζωής μου, να είσαι ένας πετυχημένος άνθρωπος και νόμιζα ότι τα είχα όλα, αλλά έβλεπα παράλληλα ότι μέσα μου υπήρχε ένα μεγάλο κενό και δεν άρχισε να έρθει και ο καρπός του κενού αυτού, δεν άρχισε να έρθει και το κακό στη ζωή μου, γιατί κάποιος άνθρωπος γνωστός και φίλος θέλησε να κάνουμε μαζί κάποια δουλειά στο εξωτερικό, να επενδύσουμε κάποια αρκετά χρήματα, τα οποία μάλιστα υπερδιπλασιάστηκε το ποσό στο τέλος που χρειάστηκε να επενδύσουμε εκεί. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το ποσό που εγώ δεν είχα τόσα χρήματα να δώσω για τη δουλειά αυτή και είχα δανειστεί αρκετά λεφτά. Είχα πάρει και από τράπεζες δάνεια. Είχα πάρει και δάνεια και είχα δανειστεί και από φίλους, γιατί όλοι εμπιστευόντουσαν ότι ήμουν εύρωστος οικονομικά και δεν θα χάσουν τα χρήματά τους. Και έγινε αυτή η δουλειά στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Ρίο Ντι Τζανέιρο, στη Βραζιλία, όπου αυτός ο φίλος μου αποφάσισε να αφήσει εδώ τη γυναίκα του, το παιδί του, και να πάει να ζήσει εκεί μόνιμα, γιατί είχε τους δικούς του λόγους. Και επειδή ήθελε και να έχει κάποια επιχείρηση για να ζήσει εκεί, βρέθηκα εγώ, συνένοχος, σήμερα θα έλεγα, τότε συνέτερος αυτής της επιλογής του, και κάναμε αυτή την επιχείρηση στο εξωτερικό, στο Ρίο Ντι Τζανέιρο, στη Βραζιλία, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσό που μπόρεσα και έστειλα εκεί, το οποίο όμως χάθηκε αυτό το ποσό, γιατί αυτή η δουλειά μέσα σε 1,5 χρόνο διαλύθηκε, δεν μπόρεσε να πάει τίποτα καλά. Και ευχαριστώ σήμερα πάρα πολύ το Θεό που δεν πήγε καλά αυτή η δουλειά, γιατί πιθανόν να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ τον Κύριο και την αγάπη Του, αλλά και τη δύναμή Του και τη δόξα Του. Τον ευχαριστώ σήμερα πάρα πολύ που μέσα από αυτή την προσωπική μου καταστροφή και το αποτέλεσμα της καταστροφής αυτής ήταν να βρεθώ μέσα στα χρέη, να βρεθώ από τα ψηλά στα χαμηλά που λένε οι άνθρωποι. Η δουλειά μου να αρχίσει εδώ στην Ελλάδα και η δουλειά μου να αρχίσει να κουτσένει, γιατί το ηθικό μου είχε καταρρεύσει πάρα πολύ, και να βλέπω ότι αυτά τα χρέη δεν θα μπορέσω ποτέ στη ζωή μου να τα, μέσα από τους φυσιολογικούς ρυθμούς της δουλειάς που έτρεχε τότε, ότι ποτέ στη ζωή μου δεν θα μπορέσω να ξεχρεώσω, γιατί οι προσαξίσεις και τα πρόστιμα που μπαίνανε ήταν πολύ μεγάλα και έβλεπα ότι αδυνατούσα να κάνω κάτι και είχα πολύ μεγάλη στεναχωρία και θλίψη, αδερφοί, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος 34 χρονών, 32 χρονών ήμουνα τότε, και έβλεπα ότι είχα χάσει την ευκαιρία να ονειρεύομαι, είχα χάσει την ευκαιρία να
έχω τη ζωή μου στα χέρια μου, γιατί αυτά τα χρέη τα έβλεπα σαν ένα τεράστιο θηρίο, παντοδύναμο, το οποίο δεν θα μου επιτρέψει να κάνω τίποτα στη ζωή μου, ούτε να κάνω οικογένεια, ούτε να χαρώ, να έχω ανέμελα τα χρόνια τα επόμενα της ζωής μου. Και αυτό με είχε καταρακώσει, με είχε καταβάλει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν έκδηλο σε όλους τους ανθρώπους και ήταν και κακό και στη δουλειά μου αυτό βέβαια, γιατί δεν είχα καθόλου τη στάση που έπρεπε να έχω απέναντι στους πελάτες μου και ακόμα και στο προσωπικό μου. Και έτσι όλα πηγαίνανε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό που έγινε όμως τότε είναι ότι ένας αδερφός μας από εδώ, την Κηφισιά, ο οποίος τώρα δεν είναι ανάμεσά μας, ήταν πελάτης μου και παρατήρησε τη θλίψη μου, αδερφή. Παρατήρησε τη στεναχώρια μου, γιατί ο άνθρωπος του Θεού, αδελφή, έχει αγάπη και σπλάχνα Θεού μέσα του. Και ο άνθρωπος του Θεού, όταν βλέπει έναν άνθρωπο που να κουβαλάει ένα βάρος, πρέπει πάντοτε, είναι απαραίτητο πιστεύω, και γιατί το ομολογώ αυτό, γιατί εγώ από αυτά τα σπλάχνα του ανθρώπου αυτού σώθηκα, γιατί με ρώτησε και ενδιαφέρθηκε για μένα, ενδιαφέρθηκε για το πρόβλημά μου, θέλησε να μ' ακούσει, αφιέρωσε χρόνο για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο για αυτόν τον αδερφό, που παρόλα τα δικά του προβλήματα και βάρη και τις υποχρεώσεις, γιατί ήταν οικογενειάρχης, τα έβαλε στην άκρη και με άκουσε με προσοχή, άκουσε την ιστορία μου και μου ομολόγησε και μου είπε ότι υπάρχει Θεός ζών και ενεργός, υπάρχει Θεός γεμάτος αγάπη και δύναμη και υπάρχει ο Δημιουργός, ο δικός μου, ο προσωπικός Θεός, που αρκεί να επικαλεστώ το όνομα το δικό Του, αρκεί να δοκιμάσω τη δύναμή Του και την αγάπη Του και για να μπορέσω να δω τα θαύματα που μπορεί να κάνει στη ζωή μου. Αυτά τα λόγια ήρθανε με πολύ μεγάλη δύναμη μέσα στην καρδιά μου. Ήτανε βέβαια το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που ξεσήκωσε την καρδιά μου αυτά τα λόγια και προσκολήθηκα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήθελα όποτε είχα χρόνο και ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά του, να ακούω τα πράγματα που μου έλεγε. Μου άρεσε να ακούω για την αγάπη του Θεού, αδερφή. Μου άρεσε να ακούω γιατί ότι ο Θεός είναι πάνω από όλα, αδελφοί. Και αν σήμερα κάποιος ανάμεσά μας ή κάποιος που ακούει νομίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον ελευθερώσει ή να τον βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα που έχει, ομολογώ εγώ και λέω ότι αυτό είναι ψέματα, αδελφοί. Και όλοι μας το ομολογούμε ότι ο Θεός ζει και μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στον Κύριο. Προσκολήθηκα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν έχασε ευκαιρία βέβαια, βλέποντας ότι η καρδιά μου διψούσε για τα λόγια του Θεού, για την αγάπη του Θεού, με πρότρεψε να έρθουμε να ακούσουμε κήρυγμα Ευαγγελίου εδώ στην εκκλησία, που εγώ δεν ήξερα βέβαια ούτε σε ποια εκκλησία πήγαινε, ούτε και δεν με ενδιέφερε, αδερφή, γιατί καταλάβαινα μέσα μου, ίσως ενστικτοδός, ίσως γιατί δεν μου έλεγε κάτι έξω από αυτά που ήξερα, που είχα μάθει από το σχολείο, γιατί ό,τι γνώση είχα για τον Κύριο ήταν από το σχολείο, από το μάθημα των θρησκευτικών. Και ένιωθα ασφάλεια ότι καλώς τα λέει αυτά που λέει και ότι δεν είναι κάτι που να πρέπει να με πονηρέψει ή να με τρομάξει. Όταν λοιπόν μου πρότεινε να έρθω να ακούσω κήρυγμα Ευαγγελίου, δέχτηκα αμέσως. Ήρθαμε στην εκκλησία αυτή, καθίσαμε, αδελφοί, και άκουσα το πρώτο κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Γιατί το να ακούσεις τον άνθρωπο να μιλάει, έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να λέει πράγματα δικά του, ίσως να μην είναι κάτι τόσο εντυπωσιακό ή ίσως να μην είναι κάτι τόσο που να σε συνταράξει. Αν όμως μέσα από αυτόν τον άνθρωπο μιλάει το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και εκείνο το βράδυ, αδελφοί,
το Πνεύμα του Θεού το Άγιο μου μίλησε με δύο προτάσεις. Μέσα από το στόμα του αδελφού που μίλαγε, το μόνο που θυμάμαι και κράτησα από εκείνο το βράδυ είναι δύο προτάσεις που απευθύνθηκε ο αδελφός αυτός από αυτόν τον άμβονα προς όλους ρωτώντας. Ποιος από εμάς, αδελφοί, ρώτησε, δεν έχει ακούσει το Θεό να μιλάει με το όνομα, να του μιλάει ονομαστικά, ή ποιος από εμάς, συνέχισε, δεν έχει ζητήσει κάτι από τον Κύριο και δεν το έχει λάβει. Αυτές οι δύο ερωτήσεις που συγκαταβατικά οι ακροατές όλοι τις δέχτηκαν καταφατικά ότι πράγματι έτσι είναι, ήταν αρκετές για να με συγκλονίσουν, για να με κάνουν να πω ότι αυτόν τον Θεό εγώ θέλω να τον γνωρίσω. Εγώ θέλω να γνωρίσω το ζωντανό και αληθινό Θεό, το Δημιουργό, που δεν έχτισε τα πάντα και απλά τα άφησε στο έλεος και στη μοίρα τους, να εξελίσσονται μόνα τους όπως νόμιζα και ότι απλά είναι ένας παρατηρητής, γιατί έτσι, εγώ έτσι αυτή την εικόνα είχα για το Θεό, αλλά είναι ο Θεός που ενεργεί, που μιλάει, που απαντάει, που είναι πατέρας στοργικός, που είναι έτοιμος να καλύψει κάθε ανάγκη του παιδιού του, που είναι έτοιμος να διδάξει, να προτρέψει, να παρηγορήσει, όπως όλοι μας έχουμε βιώσει και βιώνουμε καθημερινά. Και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, γιατί έχουμε βιώσει, αδελφοί, την αγάπη, την παρηγοριά, την προτροπή, την οδηγία από τον παντοδύναμο Θεό, από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, που μας αγάπησε τόσο πολύ που θυσίασε τον ένα, το μοναδικό του Υιό, επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί αυτές οι δύο προτάσεις ήταν αρκετές για να με ξεσηκώσουν και να πω ότι εγώ θέλω να μάθω σήμερα, θέλω να οπωσδήποτε να γνωρίσω αυτό το Θεό, αν υπάρχει, θέλω να έρθει και στη δικιά μου τη ζωή, θέλω να μου μιλήσει και εμένα με το όνομά μου, όχι γιατί το αξίζω, αλλά για τη δόξα τη δικιά του, γιατί είναι ένδοξος Θεός, παντοδύναμος, δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά είναι ο Θεός αυτός που όταν ο άνθρωπος δεχτεί αυτό που του δίνει ο Θεός, και το μόνο που έχει να δώσει σε εμάς ο Θεός και έχει δώσει σε εμάς ο Θεός είναι ο Λόγος Του. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Υιός Του. Είναι ο Σωτήρας μας, ο οποίος ήρθε στη ζωή μας μέσα από το Λόγο και μας δίδαξε, μας φανέρωσε πού βρισκόμαστε, μας έμαθε την αλήθεια πού βρισκόμασταν. Και έτσι κι εγώ, έχοντας πάρει απόφαση να μάθω γι' αυτό το πράγμα, αν πραγματικά αληθεύει, αν ο Θεός πράγματι μιλάει στον άνθρωπο, αν πραγματικά ο Θεός είναι ο αγαθός δωτήρ για τον άνθρωπο, είναι αυτός που καλύπτει τις ανάγκες και τα προβλήματα και τα αδιέξοδα του ανθρώπου και τον ελευθερώνει. Άρχισα να έρχομαι σε αυτή την εκκλησία, αδελφοί, και ο Θεός πάρα πολύ γρήγορα, την τρίτη φορά που ήρθα μια Κυριακή, που είχα έρθει και μόνος μου μάλιστα θυμάμαι, γιατί δεν μπορούσε ο αδελφός να είχε κάποιο πρόβλημα σοβαρό και δεν μπόρεσε να είναι μαζί μου. Εμπήκα μέσα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, μην γνωρίζοντα κανέναν, κάθισα σε ένα έδρανο και άκουγα το Λόγο του Θεού που είναι φως. Και αυτός το φως άρχισε να μπαίνει μέσα μου και να μου δείχνει σε πιο μαύρο σκοτάδι βρισκόμουνα, να μου δείχνει πόσο μακριά και πόσο πολύ ενάντια ήμουνα στο θέλημα του Θεού, πόσο μακριά και πόσο αποξενωμένος ήμουνα από το Δημιουργό μου που με αγαπούσε, που είχε άλλα σχέδια για μένα όταν με δημιουργούσε, που είχε άλλο σχέδιο, που είχε άλλο όραμα για μένα και για τον κάθε έναν άνθρωπο, αλλά και εγώ βρέθηκα, πλανήθηκα και βρέθηκα στην αμαρτία, στο σκοτάδι, βρέθηκα μακριά από την ζεστή αγκαλιά του Πατέρα Θεού, βρέθηκα μακριά από την αλήθεια, πλανημένος, νομίζοντας ότι τα χρήματα, η επιτυχία, η επαγγελματική είναι αρκετά για να είναι ο άνθρωπος καλά, που όμως αυτό το καλά, το πραγματικά καλά έγινα μετά όταν ήρθε ο Θεός και με επισκέφθηκε με πολύ δύναμη εκείνη την ημέρα
Γιατί καθώς ακούγα, αδελφοί, εκείνη την Κυριακή το κήρυγμα, το Λόγο του Θεού, και αντιλαμβανόμουν σε ποια θέση βρισκόμουν, άρχισα να κλαίω με μεγάλη στεναχώρια, με μεγάλη πικρία στην καρδιά μου για τα χάλια μου. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι ήμουνα χαμένος, ότι ήμουνα καταδικασμένος, αλλά παράλληλα, αδελφοί, μέσα σε αυτή τη θλίψη και τη στεναχώρια είχα και χαρά, γιατί έβλεπα ότι κάτι, μια καινούρια πόρτα ανοιγόταν στη ζωή μου. Έβλεπα ότι βρισκόμουν σε ένα χώρο όπου κάτι διαφορετικό γινότανε. Βρισκόμουν και άκουγαν τα αυτιά μου λόγια γεμάτα ειρήνη και αγάπη, λόγια γεμάτα ελπίδα και διέξοδο, και τα πρόσωπα γύρω μου και οι άνθρωποι γύρω μου που βρισκόντουσαν κοντά, έβλεπα στους ανθρώπους αυτούς τη χάρη, την αγάπη και το έλεος του Θεού, έβλεπα στους ανθρώπους αυτούς την ειρήνη του Θεού που πλουσίως δίνει στα παιδιά του, και που ποτέ εγώ δεν είχα αυτή την ειρήνη, και άρχισα να κλαίω ένα κλάμα που δεν σταμάτα, για αδελφή, που δεν το μπορούσα πια να το ελέγξω. Εκείνο το «Δεν θα ξεχάσω αυτή την ημέρα», αδελφή, ήταν μια πολύ μεγάλη επίσκεψη και μεγάλη δύναμη ήρθε πάνω μου, τόσο μεγάλη που δεν μπορούσα να ελέγξω τα μέλη του σώματός μου, που άρχισαν να κινούνται μόνα τους. Και το κλάμα να μην μπορώ να το σταματήσω, γιατί δεν είχα έλεγχο επάνω μου κανέναν, αδελφοί. Δεν μπορούσα, καταλάβαινα τι γινότανε, καταλάβαινα ότι τα χέρια μου και τα πόδια μου, το ένα χέρι και το ένα πόδι κουνιότανε μόνο του. Εγώ δεν το εκούναγα, δεν μπορούσα να το σταματήσω, όσο και αν ήθελα, γιατί ντρεπόμουν, γιατί ήταν γεμάτη η εκκλησία, ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον στα έδρανα και αισθανόμουν ότι ενοχλώ τον διπλανό μου, και ήθελα να σταματήσει αυτό το πράγμα να γίνεται, αλλά δεν είχα έλεγχο στο σώμα μου, αδελφοί. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παρά να παρατηρώ τι ο Θεός έκανε εκείνη τη στιγμή επάνω μου, για να με βεβαιώσει και να, σαν σημείο να μου δείξει ότι εδώ σε αυτό το χώρο και κατοικεί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, κατοικεί όλο το πλήρωμα της Θεότητας, η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, να μου δείξει να καταλάβω ότι αυτά που ακούγονται σε αυτό το χώρο είναι τα λόγια του Θεού που ενεργούν επάνω στον άνθρωπο. Γι' αυτό και αυτό το κλάμα με λύτρωνε και με καθάριζε. Να με βεβαιώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και ξαναέρχονται σε αυτό το χώρο δεν έρχονται γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, αλλά γιατί έχουν πάρει απόφαση να υπηρετήσουν το όνομα του Κυρίου, να δοξάσουν το όνομα του Κυρίου, να δείξουν ότι υπάρχει αλήθεια, να είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας στον κόσμο αυτό του ψεύδους και της πλάνης, για να μπορέσει ο Θεός μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους να καλέσει, να ελκύσει και να φανερώσει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ψυχές που είναι από προκαταβολής κόσμου προγνωρισμένες και να σωθούν μέσα από αυτά τα άτομα. Και σήμερα να ας γίνει ξεκάθαρο ότι τούτος ο χώρος, αλλά και τούτοι οι άνθρωποι εδώ, δεν είναι, και αυτή η σύναξη δεν είναι ανθρώπινη, αδελφοί. Τούτο εδώ η σύναξη, αυτή η εκκλησία, και όπως αλλιώς θέλει ο καθένας να την ονομάσει, δεν είναι ανθρώπινη. Αλλά είναι το σχέδιο του Θεού το Άγιο, η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται μέσα από τις ενέργειές του και μέσα από την φλόγα που βάζει μέσα στις ψυχές των αδελφών, και έρχονται σε αυτό το χώρο για να μπορέσουν να ετοιμαστούν για το έργο που κάθε ένας από μας έχει αναλάβει να κάνει την ώρα που ο Θεός θα θελήσει. Ευχαριστούμε το Θεό. Διότι το θέλημα του Θεού είναι να φτάσουμε όλοι στον ουρανό. Και οι όλοι δεν είμαστε εμείς, αδελφοί, που είμαστε αυτό το βράδυ εδώ, αλλά είναι πολλής λαός
που ο Θεός έχει ετοιμάσει και θα φέρει μπροστά στον κάθε έναν από μας και ήθε να είμαστε έτοιμοι με τη χάρη του Θεού, διαπνεύματος Αγίου, να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού και να μην χαθεί καμία ψυχή, αδελφοί. Έτσι κι εγώ, ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτόν τον αδελφό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν ένας αδελφός αδύναμος, που όμως ο Θεός μπόρεσε και βρήκε τον τρόπο να τον χρησιμοποιήσει. Και αν σήμερα κάποιος αδελφός μεταξύ μας λέει μέσα του, εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω τον Κύριο, είμαι αδύναμος, πέφτω, ας μάθει αυτό το βραδινό ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα, αδελφέ μου και αδελφή μου, που λες αυτό το λόγο σήμερα μέσα στην καρδιά σου, μπορεί να σου δώσει μισθό και καρπό πολύ, αδελφέ. Όλοι είναι χρήσιμοι στο έργο του Θεού. Όλοι είναι χρήσιμοι και εργαλεία στα χέρια του Θεού όταν θέλουνε, έστω με τη μικρή δύναμη που έχει ο καθένας από μας, όταν θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο και όταν ερχόμαστε στο χώρο εδώ για να μας οικοδομήσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και να μας ετοιμάσει για το έργο. Εκείνη την Κυριακή, αδερφοί, έγινε η αναγέννησή μου. Ήμουνα παρατηρητής της μιας μεγάλης επίσκεψης της δύναμης του Θεού που έγινε πάνω μου. Δόξασα το Θεό την στιγμή εκείνη που γινόταν όλο αυτό το φοβερό γεγονός επάνω στο σώμα μου. Ο Κύριος σήκωσε ένα προφήτη και μου μίλησε ο Θεός και μου είπε αν θέλω να τον ακολουθήσω. Μου μίλησε ο Θεός. Ο Θεός που συντηρεί το σύμπαν μέσα στους αιώνες μίλησε σε μένα τον άθλιο και αμαρτωλό. Μίλησε σε μένα τον άνθρωπο που ήμουνα ενάντια στο Θεό. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, παραβλέπει, τους καιρούς αγνίας παραβλέπει. Ο Θεός είναι γεμάτος σε έλεος και αγάπη και ας μην εξουθενούμε, αδελφοί, τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο, ούτε να τους θεωρούμε χαμένους ή αμαρτωλούς ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Και όπως ο Ιησούς Χριστός σπλαχνιζόταν τον όχλο και γιατί ήταν ως μη έχοντες ποιμένα, έτσι και εμείς πρέπει να σπλαχνιστούμε, πρέπει να βάλουμε στην καρδιά μας και εμείς το φρόνημα του Κυρίου, αδερφοί, για να μπορέσουμε να γίμαστε και εμείς στα χέρια του Θεού χρήσιμοι. Δεν μπορούμε να έχουμε φρόνημα υπεράνω απέναντι στον άνθρωπο του διπλανό μας που χάνεται. Γιατί χάνεται, αδελφοί? Ούτε να θυμώνουμε μαζί του. Γιατί χάνεται? Είναι στην κόλαση και χάνεται. Γιατί η κόλαση ξεκινάει από εδώ, από τη γη. Η κόλαση ξεκινάει από εδώ όταν ο άνθρωπος δεν απολαμβάνει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά και την λύτρωση της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Που μας αγιάζει, που μας καθαρίζει, που μας λυτρώνει. Και αν κάποιος μεταξύ μας, αδελφοί, αμελεί να πλένεται και να καθαρίζεται και να αγιάζεται με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, είναι καλό να διορθωθεί, γιατί χάνει την ευκαιρία της χαράς, χάνει την ευκαιρία της ευλογίας και αφήνει την ταραχή της καθημερινότητας να μεγαλώνει μέσα στην ψυχή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι μέρες στην Εκκλησία ήταν οι πιο ευλογημένες μέρες που ερχόμουνα και άκουγα το Λόγο του Θεού, άρχισα να γνωρίζω τους αδελφούς, άκουγα τα θαυμάσια που είχε κάνει ο Θεός σε όλα τα αδέλφια μας και πραγματικά αμέσως πολύ γρήγορα ο Θεός μου φανέρωσε ότι υπάρχουν τα χαρίσματα. Υπάρχει το χάρισμα της προφητείας, υπάρχουν οι διακονίες του Λόγου, υπάρχει η διδασκαλία του Ευαγγελίου που είναι πλήρης και που δεν χρειάζεται πια να αγωνιώ για τα προβλήματά μου, γιατί όλα τα έχει αναλάβει ο Κύριος τη στιγμή που εγώ μετανόησα και θέλησα να ακολουθήσω το δρόμο της καθαρότητας, το δρόμο που κάθε παιδί του Θεού περπατάει, το δρόμο που πρώτος περπάτησε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι και εγώ βρέθηκα να είμαι ένας από όλους εσάς. Βρέθηκα να περπατάω μαζί με τον Κύριο, όμως
άφησα μέσα στην καρδιά μου κάποια πράγματα να μην τα καθαρίσω, επέτρεψα μέσα στην καρδιά μου να κατοικούν πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό, γιατί εκείνη την εποχή που τον Οκτώβριο του 2005 που αναγεννήθηκα, που ήρθα στην Εκκλησία, είχα ένα δεσμό στον κόσμο, μια κοπέλα που συνδεόμουνα, και με τη χάρη του Θεού όταν κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να... Η κοπέλα αυτή ήταν χωρισμένη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε οικογένεια. Κατάλαβα ότι πρέπει να σταματήσω να τη βλέπω και με τη χάρη του Θεού πραγματικά ελευθερώθηκα. Παράλληλα ο Θεός με ελευθέρωσε και από τσιγάρα και από άλλες, από όλα τα πάθη αυτά που είχα στον κόσμο. Με πολύ δυνατό τρόπο ελευθερώθηκα από το τσιγάρο. Θα σας πω, προσευχόμουν αρκετό καιρό να πάρει ο Κύριος το τσιγάρο από την καθημερινότητά μου, γιατί ήθελα να παίρνω σώμα και αίμα Χριστού, και το είχα σε καθημερινή προσευχή, μέχρι καθημερινά το ζητούσα, μέχρι κάποια στιγμή πέρασε ο καιρός, είπα Κύριε, εγώ δεν μπορώ να το κόψω το τσιγάρο, δεν μπορώ να μόνος μου να το κόψω, θέλω Εσύ να το αφαιρέσεις από εμένα, θέλω να κάνεις χάρη, να μου χαρίσεις αυτή την ελευθερία, και το άφησα στα χέρια του Θεού. Και ένα πρωινό, αδελφοί, καθώς σηκώθηκα για να πάω στη δουλειά μου, σηκώθηκα, ντύθηκα, ετοιμάστηκα, προσευχήθηκα, και φεύγοντας από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου, μάζεψα τα πράγματά μου, το τηλέφωνό μου, τα κλειδιά μου, και πάω να πάρω και τα τσιγάρα μου. Και εκείνη την ώρα έρχεται μέσα στο μυαλό μου μία πληροφορία που λέει ότι σήμερα δεν θα πάρεις τα τσιγάρα σου μαζί, θα τα αφήσεις, θα τα πετάξεις, αλλά θα πάρεις μαζί σου το Λόγο του Θεού. Μα εγώ δεν ντρεπόμουν να πάρω το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα στο χώρο της δουλειάς μου, γιατί φοβόμουν και ντρεπόμουν, γιατί ήταν ακόμα κάτι πολύ προσωπικό και κάτι πολύ ιδιαίτερο, και δεν είχα την παρησία να κρατήσω στο χέρι μου το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα στο προσωπικό μου και να το φανερώσω. Και έτσι προς στιγμήν έτσι λέω πώς θα γίνει αυτό, αλλά αμέσως κατάλαβα ότι αυτή είναι η ευκαιρία να ελευθερωθώ από το τσιγάρο, αδελφοί. Πήρα λοιπόν το Λόγο του Θεού, πήγα στη δουλειά, όσο δούλευα, όταν σταμάταγα τη δουλειά, άνοιγα το Λόγο του Θεού. Καθόμουν σε μια γωνιά, άνοιγα το Λόγο του Θεού και διάβαζα. Μέσα σε 2 μέρες, αδελφοί, είχε φύγει το τσιγάρο από τη ζωή μου. Δεν είχα καταλάβει, ούτε είχα έλλειψη, και μάλιστα το μαρτυρούσαν όλοι αυτό, ότι ήμουν ήρεμος, δεν είχα κάποιο πρόβλημα, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που μόνοι τους αποφασίζουν να κόψουν το τσιγάρο έχουν νεύρα, έχουν εκνευρισμό, δεν μπορούν να... Εγώ, αδελφοί, είχα ειρήνη και χαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχει τον τρόπο και τη δύναμη, και δίνει δύναμη στους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς και ζητάνε με ειλικρίνεια το αίτημά τους κατά το θέλημα του Θεού, και ελευθερώνει τους δικαίους εχμαλωτιστέντας ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αυτή η σχέση που είχα στον κόσμο, δυστυχώς άφησα την καρδιά μου να σκέφτεται αυτή την κοπέλα. Προσευχόμουν για αυτή την κοπέλα να ο Θεός να τη σώσει, να την ελεήσει, αλλά δεν καταλάβαινα ότι κάνοντας αυτό, ουσιαστικά υπόθαλπτα, άφηνα δηλαδή χώρο μέσα στην καρδιά μου να τη σκέφτεται, να σκέφτεται κάποια πράγματα του παρελθόντος που είχα αφήσει. Με αποτέλεσμα, αδελφοί, αυτό το πράγμα μέσα, σαν γάγκρενα μέσα μου, να παίρνει χώρο, να μεγαλώνει και να με ταλαιπωρεί όλο και περισσότερο, αδελφοί. Έφτασε λοιπόν η περίοδος περίπου μετά από 4-5 μήνες που... από τον Οκτώβριο, δηλαδή γύρω στο Φλεβάρι, Γενάρη-Φλεβάρι, να έχω πια καταλάβει ότι αυτό έχει πάρει πολύ χώρο μέσα μου, να ταλαιπωρούμε, να κλαίω στην προσευχή, να λέω Κύριε τι θα κάνω, πώς θα ελευθερωθώ από αυτό το πράγμα, αλλά παράλληλα
που έλεγα αυτό, παράλληλα επιποθούσα, σκεφτόμουν, άφηνα το μυαλό μου και την καρδιά μου να τρέχει στο παρελθόν. Και αυτό, αδελφοί, στο τέλος, με νίκησε, αδελφοί. Αυτό στο τέλος το επέτρεψα εγώ και δεν το καταδίκασα ενώπιον του Θεού, το άφησα να μεγαλώσει. Ίσως ακόμα και το έθρεψα να μεγαλώσει. Και στο τέλος ήταν αρκετό αυτό να με κάνει να φύγω από την Εκκλησία και το Φλεβάρι του 2006, 6 μήνες περίπου μετά, έφυγα από την Εκκλησία, αδελφοί, και ζήτησα να γυρίσω στη συντροφιά της κοπέλας αυτής. Θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Την βραδιά που πήρα αυτή την απόφαση και έστειλα με το τηλέφωνό μου ένα μήνυμα στο δικό της τηλέφωνο, στα επόμενα 5 λεπτά, και ενώ 6 μήνες καμία ενόχληση δεν είχα από το παρελθόν της ζωής μου, στα επόμενα 5 λεπτά που έστειλα το μήνυμα, αδελφοί, είχα τηλεφώνημα από μια άλλη κοπέλα, από μια άλλη γνωστή μου που είχα από το παρελθόν, και ήθελε να συναντηθούμε. Θέλω δηλαδή να πω ότι τα πνευματικά, οι δυνάμεις και οι αόρατα, τα πνεύματα που παρακολουθούν τα πάντα, βλέπουν και μετράνε την κάθε σου κίνηση και την κάθε μου κίνηση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, και στα μικρά και στα μεγάλα, και να μην δίνουμε χώρο και να προσέχουμε το περπάτημά μας, αδελφοί. Γιατί αν δίνουμε χώρο και ευκαιρίες, δεν θα χαθούν οι ευκαιρίες αυτές, και ο χώρος αυτός που θα δώσουμε και το παραθυράκι που θα ανοίξουμε θα το εκμεταλλευτεί ο εχθρός. Γιατί ο εχθρός, αδελφοί, θέλει να γκρεμίσει τον κάθε έναν από εμάς. Δεν του αρέσει που ερχόμαστε εδώ και δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Δεν του αρέσει που έχουμε καθαρίσει τη ζωή μας από τα πάθη και από τα δεσμά που δημιουργεί η αμαρτία. Θέλει να μας γυρίσει στο δεσμοτήριο της αμαρτίας, αδελφοί. Αυτό μηχανεύεται, αυτό δουλεύει, αυτό ονειρεύεται, αυτό επιποθεί και αυτό κατεργάζεται με κάθε μεθοδία δικιά του και με κάθε ευκαιρία που εμείς του ανοίγουμε, αδελφοί. Όταν έστειλα το μήνυμα αυτό στην κοπέλα αυτή, δεν περάσανε 5 λεπτά, και το εννοώ, δεν μιλάω. Τα 5 λεπτά είναι 5 λεπτά, δεν είναι 7. Είχα και άλλες προτάσεις για την αμαρτία από αυτόν που είναι ο Κύριος της αμαρτίας, αδελφοί. Φοβήθηκα πάρα πολύ εκείνο το βράδυ. Όταν είδα αυτό να συμβαίνει, φοβήθηκα πάρα πολύ, αδελφοί. Κατάλαβα ότι η ζωή μου είναι σε κίνδυνο. Και δημιουργήθηκε μέσα μου ένα φοβερό σχίσμα, και ομολογώ ότι εκείνο το διάστημα της ζωής μου, ομολογώ και σας λέω ότι ήμουνα σε κατάσταση πολύ επικίνδυνη, και θα την παρομοίαζα με κατάσταση τρέλας. Γιατί από τη μια είχα γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αγάπη του Θεού, είχα δει το Θεό να με ελευθερώνει από πάρα πολλά πράγματα, είχα δει το Θεό ακόμα να με βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, γιατί είχα βαφτιστεί και με Πνεύμα Άγιο, πολύ ήσυχα και σταδιακά, είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Είχα δει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου να χρησιμοποιεί ο Θεός και να μου μιλάει με τρόπο που να μην έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος είναι αυτός που μιλάει μέσα από τον άνθρωπο, γιατί τα λόγια που μου μιλούσε ήταν τέτοια που κανένας άνθρωπος δεν γνώριζε αυτά τα πράγματα που άκουγα από το Πνεύμα το Άγιο. Και παράλληλα η καρδιά μου σκιζόταν στη μέση με τα άλλα πράγματα που είχα επιτρέψει εγώ να είναι μέσα. Αδελφοί, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, αδελφοί. Είναι ταλαιπωρία να αφήνουμε την καρδιά μας να φιλοξενεί άλλα πράγματα. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, αδελφοί, για την ευτυχία και τη χαρά τη δική μας. Δεν έχει τίποτα ο Κύριος να κερδίσει από το αν εγώ θα προσέχω την καρδιά μου ή όχι. Αλλά εγώ έχω να κερδίσω τα πάντα, αδελφοί. Έχω να κερδίσω την ειρήνη και τη γαλήνη. Έχω να κερδίσω τα πάντα. Τη ζωή την ίδια.
Βρέθηκα, αδελφοί, έξω, ξανά πίσω στην παλιά μου ζωή ή έτσι νόμιζα. Και το λέω αυτό γιατί ποτέ στη ζωή μου, ποτέ ξανά εκείνα τα 2 χρόνια που έμεινα εκτός εκκλησίας, μακριά από την εκκλησία, δεν γεύτηκα την αμαρτία, δεν κατάφερα να ζήσω τη ζωή που έζησα πριν γνωρίσω τον Κύριο, γιατί δεν ήμουνα εγώ ο ίδιος Νίκος που ήταν πριν γνωρίσει τον Κύριο. Γιατί ο Νίκος εκείνος που ήταν πριν γνωρίσει τον Κύριο δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Είχε πεθάνει μέσα στο βαφτιστήρι. Και ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να ζήσει την αμαρτία, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί, το παιδί του Θεού, δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Κάποιο λοιπόν, τις πρώτες εβδομάδες που είχα φύγει από την εκκλησία, αδελφοί, πήγαμε κάποια εκδρομή με αυτή την κοπέλα, κάποιο διήμερο, και εγώ ανοήτως, θα έλεγα, είχα πάρει και το Λόγο του Θεού μαζί μου, γιατί ακόμα τον κουβαλούσα πάντα μαζί μου, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και κάποια ώρα που ήμουνα μόνος μου, αδελφοί, μέσα σε αυτό το διήμερο, άνοιξα το Λόγο του Θεού τυχαία. Το άνοιξα και άρχισα να διαβάζω. Στην τύχη μια σελίδα όπου άνοιξε. Θέλετε να ακούσετε τι διάβασα? Θα διαβάσω από το προφήτη Ιερεμία, σελίδα 672, σελίδα 672, προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο Β. 19 εδάφιο, σελίδα 672, 19 εδάφιο. Η ασέβειά σου θέλει σε παιδεύσει και η παραβάση σου θέλουσε σε ελέγξει. Γνώρισον λοιπόν και ιδέ ότι είναι κακό και πικρόν το ότι εγκατέλειπες Κύριο των Θεών σου και δεν είναι ο φόβος μου εν σύ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή προπολού συνέτριψα το ζυγό σου, διέσπασα τα δεσμά σου και εσύ είπας, δεν θέλω σταθεί παραβάτης πλέον, ενώ επί πάντα υψηλών λόφων και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου, περιεπλανήθης εκπορνεύων. Εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον εκλεκτή, σπέρμα όλος αληθινό. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένησης εμέ, διετούτο και αν πληθείς με νήτρο και πληθύνησης σε αυτόν το σμίγμα, η ανομία σου μένει σε σημειωμένη ενώπιόν μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Μιλάει ο Θεός, αδελφοί? Μιλάει ο Θεός ακόμα και στο παιδί που απομακρύνεται από αυτό? Έχει σπλάχνα ο Θεός? Θέλει πάντοτε ο Θεός στη ζωή μας να φανερώνει την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό που δεν μου γύρισε την πλάτη, δεν γυρίζει την πλάτη σε σένα, αδελφέ μου, αδελφή μου, ο Κύριος, ό,τι και αν κάνεις. Είναι έτοιμος πάντοτε ο Κύριος με την πρώτη ευκαιρία να σου φανερώσει και να μου φανερώσει τι έχω χρεια και σε ποιο σημείο βρίσκομαι, δόξα στον Κύριο. Αδελφοί, περάσανε 2 χρόνια πολύ δύσκολα, μακριά από τον Κύριο. Σε αυτά τα 2 χρόνια είδα πολλά εδάφια να γίνονται πραγματικότητα, πολλά χωρία μέσα από το Λόγο του Θεού να γίνονται στη ζωή μου πραγματικότητα, όπως αυτό που λέει ότι αν ο οίκος είναι σε σημασμένος και καθαρός και έρθει το πνεύμα το κακό και γυρίσει πίσω, το δαιμόνιο θα καλέσει άλλα 7 δυνατότερα και θα κατοικήσουνε. Εγώ αυτό το έζησα στη ζωή μου. Αυτά τα 2 χρόνια υπήρξα ο χειρότερος άνθρωπος που υπήρξα ποτέ. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά τα 2 χαμένα χρόνια της ζωής μου, πραγματικά. Αλλά χαίρομαι γιατί ο Θεός ζει. Στη ζωή μου ο Θεός στάθηκε αγαθός. Στη ζωή ο Θεός μου στάθηκε δυνατός. Και όταν πια κατάλαβα και αντιλήφθηκα ότι έχω χάσει τον έλεγχο της ζωής μου, γιατί στα 2 αυτά χρόνια η ταλαιπωρία ήταν τόσο μεγάλη που προσπάθησα πολλές φορές να απαλλαχτώ από αυτό το πρόσωπο για το οποίο είχα αφήσει την ειρήνη του Θεού και την αγάπη του Θεού, και δεν μπορούσα, αδελφοί, να απαλλαχθώ. Γιατί τα δεσμά, αδελφοί, όταν,
όταν ο άνθρωπος αφήνεται στην αμαρτία, δένεται. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος, τούτου και δούλος γίνεται. Βρέθηκα δεδεμένος, με δεσμά, με αλύσεις παντοδύναμες, που ήμουν πολύ μικρός και αδύνατος να τις πετάξω από πάνω μου, και όσο και αν προσπαθούσα να απομακρυνθώ, δεν μπορούσα, αδελφοί. Το μεγαλύτερο διάστημα που μπορούσα να μείνω μακριά ήταν μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Μετά γύρναγα πίσω και εξητούσα με όλη την δύναμη της υπάρξεώς μου αυτή την συντροφιά. Παρόλο που ήξερα πάρα πολύ καλά τι θα επακολουθούσε, αδελφοί. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από 2 χρόνια περίπου, ένα βράδυ που πια τα πράγματα είχαν πάρει πολύ άσχημη τροπή και που έβλεπα τον εαυτό μου να χάνει κάθε αξιοπρέπεια, αλλά και να βλέπω τον εαυτό μου να παίρνει επικίνδυνες τροπές και να έχει επικίνδυνες συμπεριφορές, γονάτισα, αδελφοί, και ζήτησα τον Κύριο, αδελφοί. Ζήτησα την αγάπη του Θεού ξανά να έρθει στη ζωή μου, αδελφοί. Ομολόγησα την αμαρτία μου, ομολόγησα το λάθος μου. Ταπεινώθηκα ενώπιον του Θεού και έκλαψα, γιατί εξουθένησα το δώρο και το χάρη που είχε κάνει ο Θεός στη ζωή μου, και είπα, Κύριε, δεν θέλω να είμαι παραβάτης ενώπιον Σου. Δεν θέλω να είμαι μακριά Σου, Κύριε. Θέλω να γυρίσω στην πίμνη Σου, στην ασφάλειά Σου και στη φροντίδα Σου. Θέλω Εσύ να με ρυμνάς για τη ζωή μου. Θέλω να πάρεις ξανά τη ζωή μου στα χέρια Σου. Αλλά έλα και πάρε αυτές τις αλυσίδες, σε παρακαλώ, από πάνω μου, γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω πια. Χάνομαι. Χάνομαι, Κύριε. Δεν υπάρχει οξυγόνο για μένα πια. Και ο Κύριος, αδελφοί, με μία προσευχή με ελευθέρωσε. Την άλλη μέρα, αδελφοί, δεν υπήρχε βάρος μέσα στην ψυχή μου, δεν υπήρχε δεσμά, δεν υπήρχαν αλυσίδες, δεν υπήρχε τίποτα, αδελφοί. Και αυτή τη γυναίκα ούτε την ξανάάκουσα, ούτε την ξαναείδα, αλλά βρέθηκα ξανά να έχω τη ζωή μου στα χέρια μου, αδελφοί. Να έχω ξανά την εξουσία να πω, σήμερα θα πάω εκεί, σήμερα θα κάνω αυτό. Που αυτό δεν το είχα, αδελφοί. Μα το πιο αυτονόητο δεν είχες. Το πιο αυτονόητο. Είχε φύγει, μου είχε αφαιρεθεί ό,τι πιο αυτονόητο σήμερα όλοι μας καταλαβαίνουμε και έχουμε, αδελφοί. Και ευχαριστώ το Θεό για το έλεος και για τη χάρη που κάνει στη ζωή μου. Και σήμερα και πάντοτε και τότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρισα στην εκκλησία, αδελφοί, και πέρασα 2 χρόνια ευλογημένα εδώ με τους αδελφούς, μέχρι που μετά από 2 χρόνια ο Κύριος με αποκατέστησε και σε οικογένεια με θαυμαστό τρόπο. Χρησιμοποίησε κάποιο ατύχημα ο Κύριος, αδελφοί. Κάποια αδελφή μας έσπασε το πόδι της και ήμουνα εγώ κοντά της, έμενα στο σπίτι που έμενα με τη μητέρα μου, μέναμε κοντά και την υπηρετούσα, και εκεί στην υπηρεσία αυτή η αδελφή Λιδία, που ερχόταν από την εκκλησία του Γαλατσίου, ερχόταν και εκείνη να υπηρετήσει την αδελφή, γιατί είναι νοσηλεύτρια και έκανε αντιπυκτικές ενέσεις η αδελφή για το πόδι της που είχε σπάσει. Και όταν την είδα την πρώτη φορά που την είδα στο σπίτι της αδελφής, νόμιζα ότι είδα ό,τι πιο ομορφότερο υπήρχε στον κόσμο, αδελφή. Τόσο πολύ μου άρεσε, αδελφή, που τρόμαξα και γρήγορα το βράδυ γονάτισα στη δωμάτιό μου και είπα, Κύριε, την καρδιά μου πάρ' τη στα χέρια Σου και καθάρισέ τη, γιατί εγώ δεν είμαι για να ξαναπερνάω τέτοιες δοκιμασίες, Κύριε μου. Δεν θέλω εγώ να διαλέξω με τα μάτια μου και με τη δική μου σοφία τη γυναίκα μου. Θέλω Εσύ να τη διαλέξεις, Κύριε. Γιατί εγώ θέλω την οικογένειά μου να τη φτιάξεις Εσύ, για να μπορέσω να απολαύσω μια άλλη οικογένεια από αυτή που έζησα με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου. Και πράγματι, όταν μετά από 10 μέρες ξανασυναντηθήκαμε στο σπίτι της αδερφής, που τυχαία πάλι ήταν εκεί η αδελφή Λιδία, την είδα όπως θα την έβλεπε, θα έλεγα, κάθε άνθρωπος,
Και παραξενεύτηκα και λέω, Κύριε, λέω, τι συμβαίνει, τη μία φορά είναι έτσι, την άλλη φορά είναι αλλιώς. Προσευχόμενος λοιπόν ήμουνα και ένα εδάφιο σήκωσα εκεί από το σπίτι της αδελφής και ο Κύριος έλεγε μέσα στο εδάφιο, εσύ άνθρωπε βλέπεις το φαινόμενο, αλλά εγώ γνωρίζω την καρδιά. Και είπα, Κύριε, αμήν, είναι λόγος Θεού. Και άρχισα να προσεύχομαι, αδελφοί. Άρχισα να προσεύχομαι ο Θεός να με οδηγήσει, να με βεβαιώσει, να μην έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι η γυναίκα μου. Και παράλληλα πάλι μετά από 10 μέρες ξαναβρέθηκα πάλι εκεί στο σπίτι αυτό της αδελφής που είχε το ατύχημα και πάλι όλος τυχαίος ήτανε, αλλά και καθόλου τυχαία ήτανε η αδελφή Λιδία εκεί. Πάλι μου τη φανέρωσε ο Κύριος ως μια ευλογημένη αδελφή έτσι απλά και πάλι εγώ είπα, Κύριε, γιατί την πρώτη φορά που την είχα δει έτσι και τώρα δεν τη βλέπω. Και πάλι σήκωσα εδάφιο και ήταν αδελφή το ίδιο εδάφιο. Ο Κύριος μου μίλησε ακριβώς πάλι με το ίδιο εδάφιο, ότι εσύ βλέπεις το φαινόμενο, αλλά εγώ γνωρίζω την καρδιά, γιατί κατάλαβα ότι ο Θεός μου συστήνει την καρδιά της. Άρχισα λοιπόν εν θέρμος να προσεύχομαι, αδελφή, και κατάλαβα ότι ο Θεός ήθελε να μας ενώσει, γιατί πριν γνωρίσω τη Λιδία, πριν τη δω, είχα πληροφορία στην προσευχή μου, αδελφή, ότι πρόκειται σύντομα ο Θεός να με αποκαταστήσει. Το είχα πληροφορία και στην προσευχή μου, στο ταμείο μου, στο δωμάτιό μου, αλλά και με άλλους τρόπους ο Θεός θαυμαστούς με είχε βεβαιώσει με πολύ δύναμη ότι πρόκειται σύντομα να με αποκαταστήσει. Όταν λοιπόν προσευχόμουν για τη Λιδία, αν είναι η γυναίκα μου αυτή, αδελφή, προσευχόμουν να μας ευλογήσει ο Θεός και εμένα και εκείνη. Και έρχεται μία σύσταση μέσα στο μυαλό μου και λέει, γιατί δεν προσεύχεσαι να σας ευλογήσει, να σας ευλογήσω μαζί, ταυτόχρονα, σαν οικογένεια. Και λέω, αμήν. Κύριε, ευλόγησέ μας σαν οικογένεια. Και εκείνη την στιγμή, αδελφή, πληρώθηκα με τέτοια δύναμη Πνεύματος Αγίου, γιατί αυτή η προτροπή ήταν από το Θεό. Και εγώ δεν τολμούσα ανθρωπίνως να το πω, αλλά έλεγα, Κύριε, ευλόγησε την κοπέλα αυτή, την αδελφή αυτή, ευλόγησε με και εμένα και δείξε μου. Αλλά ο Θεός θέλει να μου αλλάξει την προσευχή, αδελφή. Και όταν υπάκουσα και είπα, Κύριε, ευλόγησε μας σαν οικογένεια, ήρθε το Πνεύμα του Θεού με δύναμη και με πλήρωσε και με βεβαίωσε με έναν άλλον ακόμα τρόπο ότι αυτή είναι η γυναίκα σου. Και άρχισα με πιο πολύ θέρμη να προσεύχομαι. Αλλά η αδελφή μας που είχε το ατύχημα έγινε καλά. Πέρασανε 2 μήνες και εγώ δεν θα ξανάβλεπα την αδελφή Λιδία και δεν ήθελα να κάνω το παραμικρό μου από μόνος μου να πάω να κάνω το οτιδήποτε ή να ζητήσω ένα τηλέφωνο ή να επιδιώξω κάποια συνάντηση. Αλλά περίμενα όλα να τα κάνει ο Κύριος. Γιατί αυτή είναι η ασφαλειά μου, αδελφή. Ο κόσμος λέει ότι όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Λοιπόν, εγώ ήθελα, αδελφή, να τα κάνει όλα ο Κύριος στη ζωή μου, στην οικογένειά μου. Και πραγματικά πήγα στον Κύριο και λέω, Κύριε, τώρα δεν θα ξαναδώ την αδελφή, τη Λιδία, γιατί η αδελφή μας έγινε καλά, δόξα στο Θεό. Και θέλω να σε παρακαλέσω ή να καθαρίσεις την καρδιά μου και να το ξεχάσω αυτό όλο που έγινε. Αλλά αν θέλεις να με παντρέψεις με αυτή τη γυναίκα, με αυτή την αδελφή, θέλω να φέρεις το τηλέφωνό της, το δικό της, το προσωπικό της τηλέφωνο στα χέρια μου, χωρίς να το ζητήσω από κανέναν. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε ότι στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αδελφή. Και ο Θεός θέλει την ειλικρίνεια, την απλότητα και την πίστη μας για να ενεργεί. Και πράγματι εγώ χωρίς να πειράξω το Θεό, έτσι με πολύ φόβο Θεού και με σεβασμό στο Άγιο όνομά Του, είπα ότι αν γίνει αυτό πραγματικά, τότε πια θα είμαι βέβαιος 100% ότι αυτή είναι η γυναίκα μου. Πράγματι, αδελφοί, μετά από 2 μέρες που έκανα αυτή την προσευχή, ήρθε ο Θεός και ξεσήκωσε την αδελφή μας αυτή που είχε το ατύχημα, που είχε σπάσει το πόδι της, και με πήρε τηλέφωνο η αδελφή και μου λέει, αδελφέ μου, μου λέει,
Ξέρεις, ήμουνα εδώ με τη Λιδία προχθές και συζητούσαμε και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και τη ρώτησα ότι αν θέλεις, αν ο Νίκος, ο αδελφός Νίκος, μου ζητήσει το τηλέφωνό σου, θέλεις να το δώσω στον αδελφό? Και εκείνη μου απάντησε να το δώσεις. Αλλά εσύ, αδελφέ μου, δεν μου το έχεις ζητήσει το τηλέφωνο. Λέω, και βέβαια δεν το έχω ζητήσει, αδελφή. Δεν ζητάμε τώρα τα τηλέφωνα οι αδελφοί στις αδελφές. Και πού είναι η δόξα του Θεού? Αλληλούια. Μα μου λέει, αδελφέ μου, εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου. Εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και δεν μπορώ να του εξηγήσω αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει? Και της εξήγησα βέβαια ότι εγώ προσευχόμουν για την αδελφή και ότι είχα σημείο βάλει στο Θεό ότι αν το τηλέφωνο έρθει στα χέρια μου, και δοξάσαμε το Θεό και πραγματικά πια ήταν όλα καθαρά μπροστά και ο δρόμος ανοιχτός και πράγματι όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Η αδελφή Λιδία και εγώ είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για την οικογένεια που μας ένωσε, για τους δύο γιους που μας χάρισε. Απολαμβάνουμε την καθαρότητα, τη δύναμη, την θαλπορή, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Έχουμε δει το Θεό πάρα πολλές φορές να ενεργεί, αδελφοί. Η αδερφή Λιδία στην πρώτη εγκυμοσύνη έσπασε το χέρι της. Όταν ήταν έγκυος στο Μανολάκι μας, 4 μηνών ήτανε, γλίστρησε που περπατούσε και έπεσε και έσπασε το χέρι της, αδελφή. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ, όπου μπήκαμε μέσα και μας είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα κόκαλα να μπουν ακριβώς στη θέση τους, πρέπει να κάνουμε ακτινογραφία. Και λέω, η γυναίκα μου είναι έγκυος, δεν μπορεί να κάνει ακτινογραφία. Λέει, τότε θα υπογράψετε ένα χαρτί ότι εν γνώση σας θα γίνει ανάταξη του χεριού στην τύχη και ό,τι γίνει. Λέω, εγώ θα υπογράψω τέτοιο χαρτί? Ναι, λέει, εσύ στην ευθύνη, λέει ο γιατρός. Λέει, είναι όλοι οι γιατροί εκεί που ήτανε. Λέω, θα μου αφήσετε 5 λεπτά, λέω, σας παρακαλώ. Λέει, ναι. Και βγήκα, πήρα τη Λιδία, ήταν εκεί και τα πεθερικά μου που είναι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και πήγαμε, αδελφοί, και κρυφτήκαμε μέσα στο ΚΑΤ σε μια γωνιά και κλάψαμε στον Κύριο, αδελφοί. Γιατί εμείς δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο να μας υπερασπίζεται, αδελφοί. Εμείς δεν έχουμε κανέναν άλλον να ψάξουμε να βρούμε ποιος γιατρός και ποιος. Έναν γιατρό έχουμε, αδελφοί. Έναν έχουμε που μας αγαπάει και μας κοιτάζει πάντοτε, αδελφοί. Από έναν περιμένουμε να ενεργεί πάντοτε και είναι ο δυνατότερος, ο καλύτερος και αυτός που μας αγαπάει πιο πολύ από όλους, αδελφοί. Δεν ελπίζουμε πουθενά αλλού. Ελπίζουμε στον Κύριο των δυνάμεων. Αδελφοί, το αποτέλεσμα ήταν ότι σε 5 λεπτά γυρίσαμε, μετά από 5 λεπτά προσευχής, ένθερμης όμως προσευχής, γυρίσαμε πίσω και είχε κατέβει, αδελφοί, όλο το επιτελείο του ΚΑΤ και μας περίμενε, αδελφοί. Είχαν κατεβεί οι εισηγητές, οι πανεπιστημιακοί και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος, και μόλις μπήκαμε μέσα, πριν πούμε το οτιδήποτε, αδελφοί, πριν πούμε το οτιδήποτε, δεν ανοίξαμε το στόμα μας, μας ανοίξανε τα χέρια, μας καλωσορίσανε και μας είπανε, εσύ είσαι που έχεις το παιδάκι στην κυλίτσα σου και έσπασες το χέρι σου, έλα εδώ κορίτσι μου, της είπανε. Την πήρανε, λέω, τι θα κάνετε, γιατροί? Λέει, θα το κάνουμε ανάταξη εμείς το χέρι. Λέω, θα πονέσει. Γιατί είχα σπάσει και εγώ το χέρι μου και στα 10 μου χρόνια και μου είχαν κάνει ολική νάρκωση και μέσα στην νάρκωση εγώ πόναγα που μου το κάνανε ανάταξη το χέρι μου. Παρόλο που ήμουν με ολική νάρκωση, πόναγα. Λέω, θα πονέσει. Λέω, σας παρακαλώ, θέλω να είσαστε, λέω, προσεκτικοί. Θα κάνουμε το καλύτερο. Και εγώ προσευχόμουν, αδελφοί, και τις βάλανε λίγη ξυλοκαίνη στο χέρι, λίγη αλυφή. Και ο ένας άντρας κράταγε το βραχίωνα και ο άλλος άντρας τράβαγε τον καρπό για να έρθει τα κόκαλα στη θέση και η Λιδία, αδερφή, χαμογελούσε. Όχι απλά δεν πόνεσε, όχι απλά δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά χαμογελούσε και με κοίταζε. Ζει ο Κύριος, ενεργεί ο Κύριος, ακούει τις προσευχές μας ο Θεός. Είμαστε παιδιά Του γιατί δεχτήκαμε το Λόγο Του. Δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό. Αν έχεις δεχτεί σήμερα τον Ιησού Χριστό, μη φοβάσαι τίποτα, αδελφέ μου.
Είσαι παιδί Θεού. Ο Θεός προνοεί για σένα. Ο Θεός κοιτάζει τα προβλήματά σου. Ο Θεός μεριμνάει. Σκέφτεται, ενεργεί. Μη φοβάσαι τίποτα, αδελφέ μου. Αλληλούια. Ευχαριστώ το Θεό που με έβαλε μέσα στο λαό Του. Ευχαριστώ το Θεό που αυτή την ώρα βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία να ομολογήσω τα θαυμάσια που έχει κάνει στη ζωή μου. Ευχαριστώ το Θεό που με επισκέφτεται κάθε βράδυ στο ταμείο μου όταν γονατίζω. Ευχαριστώ το Θεό που έχει τα πάντα στη ζωή μου στα χέρια Του. Ευχαριστώ το Θεό που έχει τα παιδιά μου στα χέρια Του, αδελφοί. Ευχαριστώ το Θεό γιατί το καλό έργο που άρχισε σε μένα και σε εσάς δεν θα το σταματήσει ο Κύριος, αδελφοί. Θα κάνει το καλύτερο και αν σήμερα δοκιμάζεσαι και αν σήμερα δοκιμαζόμαστε είναι γιατί έχει καλό σχέδιο για μας ο Κύριος, αδελφοί. Και για όλους όσους πρόκειται να καλέσει και ο Θεός να μας δώσει αυτή την αίσθηση της ευθύνης αλλά και τα σπλάχνα που θα και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που πρέπει να πάμε και να εξητήσουμε για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι όταν θα έρθει αυτός ο ευλογημένος καιρός που αυτή η πόρτα θα ανοίξει και δεν θα ξανακλείσει και θα μπαίνει μέσα ο λαός του Θεού, να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τους αδελφούς μας, αδελφοί. Σας χαιρετίζω στο όνομα του Χριστού, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ το Θεό για όλους εσάς. Αμήν.